Το πρώτο και το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι αφιερωμένο στην Ελληνική Επανάσταση και στο ρόλο της Κρήτης. Θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν. Συγκεκριμένα θα γυρίσουμε δύο αιώνες πίσω. Θα πάμε στο 1821. Θα αναφέρουμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν στην Κρήτη λίγο πριν την έναρξη της Επανάστασης και κατά τη διάρκεια βέβαια της Επανάστασης μέχρι περίπου και το 1830. Θα ρίξουμε λοιπόν φως στο ρόλο της Κρήτης. Κρήτη και 1821. Αυτό θα είναι το θέμα το οποίο θα εστιάσουμε, στο οποίο θα εστιάσουμε με τη βοήθεια του κυρίου Μάνου Χαλκιαδάκη, διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Διδάσκει ιστορία ο κύριος Χαλκιαδάκης. Κύριε Χαλκιαδάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας καλησπερίσω στον όμιλο της Κρήτη TV. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι έστω και διαδικτυακά στην εκπομπή σας. Επίσης, κύριε Χαλκιαδάκη, να προσθέσω και να αναφέρω δύο ακόμα ιδιότητές σας. Είστε επισκέπτης καθηγητής στο Ινστιτούτο Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών του Κέμπριτζ και επιστημονικός συνεργάτης νεότερης ελληνικής ιστορίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Για να είμαι συνεπής και ακριβής. Υπάρχει γενικά, να ξεκινήσουμε κύριε Χαλκιαδάκη, υπάρχει γενικά μια παρεξηγημένη, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε τον όρο αντίληψη αναφορικά με την Κρήτη και τα γεγονότα της εποχής. Έχουμε ακούσει ακόμα και απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες η Κρήτη φέρεται να άργησε. Τι ισχύει? Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Πράγματι, υπάρχει αυτή η άποψη, η οποία όμως αδικεί την ιστορική πραγματικότητα και πάνω απ' όλα αδικεί τους κριτικούς. Πώς ξεκίνησε αυτή η άποψη? Η άποψη αυτή ξεκίνησε όταν ο ιστορικός Σπυρίδωνας Τρικούπης, στο έργο του «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως», μέμφεται τους κριτικούς επειδή κατά τη γνώμη του άργησαν να κινητοποιηθούν. Ωστόσο, η άποψη του αυτή δεν λαμβάνει υπόψη του τη ιστορική πραγματικότητα της εποχής. Στον αντίποδο αυτής της άποψης, υπάρχει και η θέση του Διονυσίου Κόκκινου, ο οποίος λέει ότι η Επανάσταση στην Κρήτη ήταν μοναδική σε όλη την ιστορία του ελληνικού αγώνα. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να καταλάβουμε ότι δεν ισχύει αυτή η μορφή, όχι μόνο δεν άργησε η Επανάσταση στην Κρήτη, αλλά η Επανάσταση ξεκίνησε στην Κρήτη υπό αντίξωες συνθήκες, πολύ πιο αντίξωες από ό,τι στην υπόλοιπη και κυρίως στην υπηρωτική Ελλάδα. Και για να γίνω περισσότερο σαφής και συγκεκριμένος. Και θέλω να εστιάσουμε σε αυτό που λέτε, δηλαδή στο μέτωπο των αντίξωων συνθήκων, να εστιάσουμε και στη δυναμική των Τούρκων σε επίπεδο Κρήτης, αλλά και στα εφόδια τα οποία είχαν ερωτηματικό στα χέρια τους οι κριτικοί. Πολύ σωστά ρωτάτε το συγκεκριμένο ζήτημα. Όντως, σε ό,τι αφορά τη δυναμική των Τούρκων, θα σας πω τους εξής αριθμούς. Στην Κρήτη υπήρχαν τρεις πασάδες. Υπήρχε ο πασάς του Χάνδακα, διοικητικά ο Χάνδακας μαζί με τον σημερινό νομό Λασιθίου ήταν μία ενιαία διοικητική περιφέρεια. Υπήρχε ο πασάς του Ρεθύμνου και υπήρχε και ο πασάς των Χανίων. Στην Πελοπόννησο υπήρχε μόνο ένας πασάς. Και αυτός ο Πασάς, δηλαδή ο Χουρσίτ Πασάς, έλειπε την περίοδο της Επανάστασης γιατί μετακινήθηκε με το μεγαλύτερο μέρος του στρατού του για να αντιμετωπίσει την εξέγερση του Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Άρα, οι αριθμοί είναι εμφανείς και αποκαλυπτικοί. Τρεις Πασάδες στην Κρήτη, ένας Πασάς στην Πελοπόννησο και αυτός έλειπε και άφησε τον αντικαταστάτη του. Δεύτερον, για να δούμε τις αντιξοότητες που είχαν οι κριτικοί σε σχέση με τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας και κυρίως στην Πελοπόννησο. Στην Πελοπόννησο ο στρατός ο τουρκικός είχε μετακινηθεί, όπως είπα, προκειμένου να αντιμετωπίσει την εξέγερση του Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Αντίθετα, στην Κρήτη υπήρχε ισχυρός τουρκικός στρατός. Στην Πελοπόννησο δηλαδή οι επαναστάτες είχαν να αντιμετωπίσουν τις τοπικές τουρκικές φρουρές και όχι οργανωμένο τακτικό στρατό, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου έλειπε από την Πελοπόννησο. Ενώ στο νησί της Κρήτης υπήρχε πολύ ισχυρό τουρκικό στράτευμα με τρεις φασάδες όπως είπα. Συν της άλλης θα πρέπει να επισημάνω ότι έχουμε και μία άλλη διαφοροποίηση. Κατά προσέγγιση τα 9 δέκατο του πληθυσμού της Πελοποννήσου την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης ήταν χριστιανοί. Σωστά. Στην Κρήτη τι έχουμε? Ένα ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος, 30%
μουσουλμάνοι. Περίπου. Αν και ξέρετε, τα νούμερα αλλάζει, είναι σταθερά, βέβαια, αλλάζουν από εποχές σε εποχές. Ας πούμε, η τελευταία απογραφή, ας πούμε, παράδειγμα, απογραφή του 1856 αναφέρεται ότι γύρω στο 25% ήταν περίπου μουσουλμάνοι. Ναι. Εγώ σας λέω χοντρικά ήταν ένα 30% στην Κρήτη. Ενώ στην Πελοπόννησο ήταν ένα 10%. Και τέλος, στην Κρήτη δεν είχαμε επαρκή οπλισμό όπως είχαμε στην Πελοπόννησο. Δηλαδή, να φανταστείτε, ο ιστορικός της ελληνική, ο ιστορικός της Κρήτης, ο Βασίλειος Ψηλάκης, αναφέρει ότι οι Κρητικοί, όταν ξέσπασε η Επανάσταση, είχαν 1.200 όπλα. Από αυτά τα 1.200 όπλα, τα 800 τα είχαν οι Σφακιανοί. Τα υπόλοιπα 400 μοιράζονταν στους υπόλοιπους. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, ότι, να τα συνοψίσουμε, βέβαια, τρεις πασάδες στην Κρήτη, ένας πασάς και αυτός έλειπε στην Πελοπόννησο. Ισχυρός τουρκικός στρατός στην Κρήτη, τουρκικές φρουρές στην Πελοπόννησο. Ελλιπής οπλισμός στην Κρήτη, αρκετά καλός εξοπλισμός στην Πελοπόννησο. Άρα ήταν αντίξωες συνθήκες. Δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, κύριε Χαλκιαδάκη, όχι μόνο για επανάσταση, αλλά ούτε και για αιστεία επανάστασης, για αιστείες επανάστασης. Ακριβώς. Ήταν πολύ δύσκολο το εγχείρημα της επανάστασης στο νησί. Παρόλες όμως τις αντιξοότητες, η επανάσταση έγινε. Και η πρώτη μάχη, ας πούμε, έγινε πριν τον πάμε Ιούνιο. Στις ναι, μάχες, ναι, να πάμε λίγο σε αυτές τις αιστείες, να εστιάσουμε λίγο στις αιστείες, οι οποίες προηγήθηκαν της επανάστασης του 21. Βεβαίως. Υπάρχει μια παραπληροφόρηση, άλλη παραπληροφόρηση, και καλό είναι λίγο να ξαναδούμε την Κρήτη κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Υπάρχει μια παραπληροφόρηση ότι δεν είχαν μοιηθεί οι Κρητικοί στα κηρύγματα της Φιλικής Εταιρείας. Τελικά δεν ισχύει αυτό ακριβώς. Για να γίνω περισσότερο σαφής, θα πω, έχει κάνει μια πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη ο αείμνηστος Στέργιος Μανουράς, που δημοσίευσε στο περιοδικό Προμηθέας Πυρφόρος, όπου έχει μια λίστα με τα ονόματα των φιλικών που ήταν κριτική ή κριτικής καταγωγής. Αξιόλογη μελέτη επίσης έχει κάνει ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Θεοχάρης Δετοράκης, και έχει αναφερθεί και στο έργο της εποχής ο Φιλίμωνας για τους φιλικούς που υπήρχαν στην Κρήτη. Είχε γίνει λοιπόν μια προεργασία ιδεολογική. Τώρα, να σας αναφέρω ονόματα. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα, ενδεικτικά θα σας πω. Για παράδειγμα, ακόμα και ο Μητροπολίτης Κρήτης, ο Γεράσιμος, θεωρείται ότι ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Ο Επίσκοπος Ιεράς, ο Αρτέμιος, και αυτός ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Υπήρχε μια οικογένεια, οι Δαιμονάκηδες, που φύγανε μετά την Επανάσταση του Δασκαλογιάννη, είχαν πάει στη Μολδοβλαχία. Και αυτοί μοιήθηκαν στη Φιλική Διαμορφωνόταν Εταιρεία. Λοιπόν ένα κλίμα. Βεβαίως. Και με τη συμμετοχή εκπροσώπων από την Κρήτη. Βεβαίως. Θα σας αναφέρω ένα πολύ βασικό όνομα που είναι του Εμμανουήλ Βερνάρδου, που ήταν ο πρώτος επίσημος κήρυκας της Φιλικής Εταιρείας στο νησί της Κρήτης, και μάλιστα το 1819 πήγε στα Σφακιά με το πρόσχημα ότι πάει βιβλία και χρήματα για το σχολείο που υπήρχε στην Παναγία τη Θημιανή. Στην πραγματικότητα όμως πήγε για να μοιήσει κι άλλα άτομα στη Φιλική Εταιρεία. Έτσι λοιπόν είχε γίνει η προεργασία, ναι, ιδεολογική, προκειμένου να ξεκινήσει το εγχείρημα, άσχετα αν οι προϋποθέσεις ήταν αντίξωες, όπως ανέφερα και πριν. Να πάμε τώρα στα εμπόδια στον αγώνα των επαναστατών. Στα βασικά, ναι, εμπόδια. Να... Όπως σας προανέφερα, υπήρχαν αρκετές δυσκολίες. Καταρχάς υπήρχε λυπής οπλισμός. Τα όπλα ήταν πολύ λίγα, κυρίως οι Σφακιανοί είχαν διέθετα όπλα. Αυτοί είχαν μια δυνατότητα να εξοπλιστούν, και λόγω του γεγονότος ότι ασχολούνταν με το εμπόριο, είχαν πλοία, μπορούσαν από διάφορους τόπους να μεταφέρουν στα Σφακιά όπλα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των Κρητικών δεν διέθετε ικανό οπλισμό, ούτως ώστε να συμμετέχει σε μια τέτοια επανάσταση. Ξέρετε,
πολλές φορές τι κάνανε από τις λίες του πολέμου, δηλαδή γινόταν μία μάχη και μετά από τη μάχη εξοπλίζονταν οι επαναστάτες. Δεν ξεπερνούσαν, αν δεν κάνω λάθος, τα 1000 όπλα σε επίπεδο 1200, Κρήτης. 1200 λέει ο Βασίλειος Ψηλάκης 1200. Στην ιστορία της Κρήτης. Ναι, ναι, ναι. Και αυτής η άποψή του συμφωνεί και με άλλους ιστορικούς της εποχής εκείνης. Δηλαδή ήταν περίπου τόσα τα όπλα. Ήταν πάρα πολύ λίγος όπλισμος, όπως σας είπα. Δεύτερον, υπήρχε ισχυρός τουρκικός στρατός, ο οποίος μετά το 1822 ενισχύθηκε και από αιγυπτιακά στρατεύματα. Και εδώ τώρα θέλω να επισημάνω κάτι. Η επανάσταση ξεκινάει και ενώ έχουν αρχικά οι επαναστάτες κάποιες επιτυχίες, οι Τούρκοι φαίνεται ότι πάνε να την καταστήλουν, αλλά δυσκολεύονται και συμπράττουν με το Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου, που ο Μοχάμετ Άλι στέλνει το γαμπρό του, το Χασάν Πασά, με αρκετές χιλιάδες στρατιώτες, προκειμένου να αντιμετωπίσει την επανάσταση στην Κρήτη. Αυτό δηλώνει τη δυσκολία που συνάντησαν οι Οθωμανικές αρχές, αφού συνέπραξαν με τους Αιγυπτίους για να καταστήλουν την επανάσταση. Άρα, είχαν και τους Αιγύπτιους και τον ισχυρό Οθωμανικό στρατό και ελλειπή οπλισμό. Όλα αυτά είναι αντιξοότητες. Και το έντονο μουσουλμανικό στοιχείο που μας είπατε φυσικά, στην αρχή της συζήτησής μας. Ναι, άσχετα αν αυτό μπορεί να ήταν τα συντριπτική πλειοψηφία προϊόν εξισλαμισμού. Παρ' όλα αυτά δεν έχει σημασία, πρέπει να σημειωθεί αυτό το γεγονός. Άρα υπήρχαν αυτές οι δυσκολίες στον αγώνα. Πέρα από αυτό πρέπει να σας πω, υπήρχαν βέβαια και διάφορες δυσκολίες επιμέρους, δηλαδή. Μέσα σε ένα αγώνα, μέσα σε ένα πόλεμο, υπάρχουν και προσωπικές διαμάχες, υπάρχουν και προσωπικές φιλοδοξίες. Πολλές φορές οι οπλαρχικοί δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους. Γι' αυτό από ένα σημείο και μετά ζητούν από την κεντρική κυβέρνηση, από την κεντρική την κυβέρνηση, να στείλει κάποιον που να μην είναι κριτικός και να τον θέσουν ως ένα γενικό αρχηγό, γενικό διοικητή του νησιού. Α, υπήρχαν και τέτοια προβλήματα. Φυσικά και υπήρχαν τέτοια προβλήματα, γιατί υπήρχαν οι τοπικές αντιθέσεις, οι προσωπικές φιλοδοξίες, οι διαμάχες, και αφού δεν συμφωνούσαν, κάποια στιγμή λένε: ωραία, συμφωνούμε ότι δεν μπορούμε να βρούμε ποιος από εμάς θα έχει αυτό που λέμε το γενικό πρόσταγμα. Ναι. Οπότε απευθύνθηκαν στην κεντρική κυβέρνηση που υπήρχε στην υπηρετική Ελλάδα και είπαν: φέρτε μας κάποιον προκειμένου να μας συσπυρώσει και να αναλάβει τον αγώνα. Να περάσουμε λίγο τώρα. Ναι, ναι. Όπως για παράδειγμα ο Εμμανουήλ τον Μπάζης. Μάλιστα. Ξεκινά λοιπόν η Επανάσταση το 1821, αναφορικά με τις μάχες που πραγματοποιήθηκαν εντός της Κρήτης. Να μας αναφέρετε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ξεχωρίζετε κάποιες. Θα σας πω. Έγιναν αρκετές μάχες σε όλα τα διαμερίσματα του νησιού. Δεν θα ήθελα να μπω σε ένα διαχωρισμό και να πω ότι αυτή η μάχη είναι η πιο σημαντική ή εκείνη η μάχη είναι εκείνη που έκρινε το αποτέλεσμα. Θεωρώ, θα σας αναφέρω τις μάχες, αλλά πρέπει εκ των προτέρων να σας πω ότι θεωρώ ότι κάθε μάχη έπαιξε το ρόλο της, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο εντυπώσεων. Ήταν όλες σημαντικές, που όλες λίγο-λίγο πολύ και η κάθε μία ξεχωριστά έπαιξαν συνολικά το ρόλο τους. Η πρώτη ένοπλη σύγκρουση έγινε στις 14 Ιουνίου του 1821. Είναι η περίφημη μάχη στο Λούλο Χανίων, που νικούν οι επαναστάτες και, ξέρετε, ενθαρρύνονται από αυτή τη νίκη. Ακολουθεί μια δεύτερη νίκη των επαναστατών στους λάκους της Κηδονίας και η επίσης σύγκρουσης και νίκες στο Θέρισο. Βλέπετε, στη Δυτική Κρήτη. Από τη Δυτική Κρήτη ξεκινάει η επανάσταση και σιγά σιγά εξαπλώνεται σε ολόκληρο το νησί, και θα εξηγήσω γιατί ξεκινάει από εκεί. Και γίνονται μάχες και σε διάφορες περιοχές, και στο Ηράκλειο, και γίνονται και συγκρούσεις όπως στο Κρουσόνα, όπου μπόρεσαν οι επαναστάτες και εγκλώβησαν στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους και νίκησαν τα στρατεύματα των Τούρκων. Ξανά έγινε νέα μάχη στους λάκους της Κηδονίας, έγιναν μάχες στο Ρέθυμνο, έγιναν μάχες στο Ηράκλειο όπως στις Αμοργέλες, στη Μεσαρά, στο Τυμπάκι. Ενδεικτικά δηλαδή σας αναφέρω. Πολύ σημαντική επίσης είναι η επιχείρηση ένοπλη που έγινε πολύ αργότερα για την κατάληψη του φρουρίου της Γραμβούσας. Οπότε ξεκινάει η δεύτερη περίοδος της Επανάστασης στην Κρήτη. Έγιναν λοιπόν μάχες σε διάφορα μέρη του νησιού και κάθε μία έπαιξε το δικό της ρόλο, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο εντυπώσεων, είτε
αναφορικά με τον εξοπλισμό των επαναστατών από τα λάφυρα που αποκόμιζαν από τις μάχες. Μάλιστα. Κύριε Χαλκιαδάκη, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και να συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά με κάποιες θεματικές ενότητες που έχουν ιδιαίτερη αξία και θέλω να τις ανοίξουμε μαζί. Λοιπόν, επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος εκπομπής Κρήτη σήμερα. Έχουμε ξεκινήσει από το πρώτο μέρος μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αναφορικά με το ρόλο της Κρήτης στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τον ιστορικό τον κύριο Μάνο Χαλκιαδάκη. Κύριε Χαλκιαδάκη, επιστρέψαμε. Θέλω να ξεκινήσω το δεύτερο μέρος με το εξής. Σας άκουσα το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Σαχίνη στον 984 να αναφέρεστε στην μορφολογία του εδάφους, στα χαρακτηριστικά του εδάφους της Κρήτης. Διαφορετική η έκβαση των μαχών στις πεδιάδες και διαφορετική στους ορεινούς όγκους. Ναι, αυτό ισχύει και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Η αλήθεια είναι, το αναφέρει μάλιστα χαρακτηριστικά και ο Αντώνιος Μιχελιδάκης, ο διατελέσας πρόεδρος της Κρητικής Συνέλευσης, ότι η φυσική του εδάφους κατασκευή είναι αυτή που οδήγησε τους κριτικούς στο να έχουν τη ροπή προς την ελευθερία και αυτή η φυσική κατασκευή του εδάφους, δηλαδή οι τρεις ορεινοί όγκοι, η είδη, η δίκτυ και όπως γράφει χαρακτηριστικά και τα λευκά όρη αποτέλεσαν τα φυλακτήρια των επαναστατών και των οικογενειών τους κατά τη διάρκεια των επαναστάσεων. Αυτό είναι ένα άρθρο που δημοσίευσε ο Μιχελιδάκης στην εφημερίδα Είδη το 1923 και αυτό μας λέει πολλά. Να αναφέρω, κύριε Χαλκιαδάκη, βέβαια, δεν ξέρω αν με ακούτε. Βέβαια, να προσπαθήσουμε. Ζωντανή σύνδεση είναι. Να επιχειρήσουμε, κύριε Χαλκιαδάκη. Σας ακούω. Με ακούτε. Βέβαια. Εγώ θα πω, βέβαια, χαριτολογώντας, εδώ δυσκολευόμαστε να προσεγγίσουμε στο 2021 τους ορεινούς όγκους της Κρήτης. Φανταστείτε τι επικρατούσε και τι σκηνικό είχε επικρατήσει το 1821 και τις αρχές του 19ου αιώνα. Ακριβώς αυτό που λέτε. Δηλαδή, για να πάρουμε τα πράγματα έτσι από την αρχή, να καταλάβουμε γιατί η Επανάσταση ξεκινάει από τη Δυτική Κρήτη και εδραιώνεται εκεί και στη συνέχεια εξαπλώνεται στην Ανατολική Κρήτη. Γιατί στη Δυτική Κρήτη υπάρχουν ορεινοί όγκοι, υπάρχουν τα λευκά όρη, υπάρχει η περιοχή των Σφακίων που είναι δυσπρόσιτα. Αν τώρα, όπως είπατε κι εσείς, στη σημερινή εποχή δυσκολευόμαστε μέσα από ένα απλό δρόμο να προσεγγίσουμε την περιοχή, φανταστείτε εκείνη την εποχή που δεν υπήρχαν δρόμοι. Πόσο δύσκολο ήταν για τα τουρκικά ή τα αιγυπτιακά στρατεύματα να φτάσουν εκεί και πόσο αυτή η φυσική κατασκευή του εδάφους βοηθούσε τον κλεφτοπόλεμο. Βοηθούσε όλη αυτή η κατάσταση. Διαφορετικό λοιπόν το σκηνικό το οποίο επικρατούσε στην πεδιάδα. Διαφορετικό το σκηνικό το οποίο κρατούσε στα βουνά της Κρήτης. Για παράδειγμα, στην Ανατολική Κρήτη έχουμε πεδιάδες, όπως η πεδιάδα της Μεσαράς. Ενώ αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι είναι πολύ πιο εύκολος ο πόλεμος για τους επαναστάτες σε μια περιοχή όπου υπάρχουν ορεινοί όγκοι που είναι δυσπρόσιτοι, που δεν μπορούν να αναπτυχθούν μεγάλος αριθμός τουρκικών στρατευμάτων, σε αντίθεση βέβαια με μια πεδιάδα. Παρόλα αυτά όμως πρέπει να σας πω ότι για παράδειγμα στην περιοχή της Μεσαράς έγιναν μάχες τις οποίες αν και μικρότερα αριθμητικά οι επαναστάτες κατάφεραν και νίκησαν τα αντίπαλα στρατεύματα. Δηλαδή παρόλη τη δυσκολία της ιδιομορφίας του εδάφους. Όμως η ιδιομορφία του εδάφους παίζει το ρόλο της. Μάλιστα. Να τονίσω, κύριε Χαλκιαδάκη, για να σας δούμε κιόλας, για να έχουμε και έτσι οπτική επαφή, αν μπορείτε να πατήσετε αποδοχή, μέσω σύνδεση Skype βέβαια είναι η σύνδεσή μας σήμερα, να πατήσετε αποδοχή για να σας βλέπουμε κιόλας. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο και να σας πω ότι αυτές οι εστίες εντός της Κρήτης, αυτές οι μικρές κατά κάποιο τρόπο, αν με επιτρέπετε τον όρο επαναστάσεις, ανεξάρτητα από την έκβασή τους, καθυστέρησαν τους Τούρκους, δηλαδή σπατάλησαν χρόνο οι Τούρκοι στην αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων. Βεβαίως και σπατάλησαν και πρέπει να σας πω το εξής,
ότι προσπαθώ, βέβαια έχω παράλληλα και τα τεχνικά προβλήματα, δυστυχώς δεν μου εμφανίζει το εικονίδιο αποδοχή, δεν ξέρω γιατί. Θα το προσπαθήσουμε. Ναι, θα το προσπαθήσουμε. Στο ερώτημά σας, και θα ήθελα αυτό εδώ να το τονίσουμε και πρέπει να το επισημάνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή της Επανάστασης στην Κρήτη στο όλο εγχείρημα της Επανάστασης στον ελλαδικό χώρο. Και θα εξηγήσω γιατί. Γιατί στην Κρήτη ουσιαστικά απασχολούνταν ισχυρός αριθμός τουρκικών στρατευμάτων, που αυτός ο αριθμός των τουρκικών στρατευμάτων θα μπορούσε, αν και με υποθέσεις δεν γράφεται η ιστορία, να απασχοληθεί για την καταστολή της Επανάστασης στην Πελοπόννησο. Τα αιγυπτιακά στρατεύματα, η δεύτερη φορά που ξαναήρθαν οι Αιγύπτιοι, έφεραν μαζί τους περίπου 12.000 στρατιώτες. Αυτά όλα τα στρατεύματα, φανταστείτε πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την καταστολή της Επανάστασης στην Πελοπόννησο. Και δεν έγινε αυτό το πράγμα. Η Κρήτη δηλαδή ανάγκαζε την Πύλη και την Αίγυπτο να απασχολούν ισχυρές δυνάμεις προκειμένου να καταστήλουν την Επανάσταση. Και δεν το κατάφεραν πάντα. Μάλιστα, υπήρξε λοιπόν μία καθυστέρηση. Σπατάλησαν χρόνο οι Τούρκοι στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις. Να περάσουμε τώρα, κύριε Χαλκιαδάκη, και στην στάση τις θέσεις της Εκκλησίας εκείνη την περίοδο. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξίζει να το αναφέρουμε. Δεν ξέρω τώρα, λογικά πρέπει να αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα. Ότι η θέση της Εκκλησίας ήταν πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή τι ζήτησε ο Πατριάρχης από τον Σουλτάνο, τι ζήτησε ο Σουλτάνος από τον Πατριάρχη και τι ζήτησε σε τοπικό βέβαια επίπεδο ο Πασάς από τους Επισκόπους. Λοιπόν, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, η Εκκλησία, το Πατριαρχείο και η Ορθόδοξη Εκκλησία προϋπήρχε του Οθωμανικού κράτους. Όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, έκαναν την Ορθόδοξη Εκκλησία, το θεσμό της Εκκλησίας, το Πατριαρχείο, ουσιαστικά εντάχθηκε σε αυτό που ονομάζουμε Οθωμανική Διοίκηση. Με προνόμια, αλλά και υποχρεώσεις. Και υποχρεώσεις, ακριβώς. Και τα προνόμια σημαίνει ότι είναι ανακλητά, δηλαδή στα δίνω, ανά πάσα στιγμή μπορώ να στα πάρω πίσω. Αυτό σημαίνει προνόμιο. Δεν είναι δικαιώμα, είναι προνόμιο. Δηλαδή στα δίνω υπό προϋποθέσεις. Εάν δεν τηρείς τις προϋποθέσεις, παίρνω τα προνόμια και σε βγάζω από τη θέση σου. Άρα είναι κάτι που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Επομένως, η επίσημη εκκλησία, ο Πατριάρχης, μην ξεχνάμε, ότι ριζόταν από τον Σουλτάνο. Η επίσημη λοιπόν εκκλησία, που είχε μεν μεγάλη δύναμη, είχε υποχρεώσεις απέναντι στον Σουλτάνο. Ποιες ήταν οι υποχρεώσεις? Να κρατάει το λαό σε ησυχία και να φροντίζει για τη συλλογή των φόρων. Όταν λοιπόν ξεσπάει η Επανάσταση, αντιλαμβάνεστε ότι ο Πατριάρχης ως Μιλέτ Μπασί, δηλαδή ο Εθνάρχης των Ρωμιών, όλων δηλαδή των Ορθοδόξων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είναι υποχρεωμένος από το θεσμικό του ρόλο να καταδικάσει την Επανάσταση. Άλιστα. Ακριβώς. Γι' αυτό και υπάρχουν, ας πούμε, επιστολές που καλεί και στέλνει σε επισκόπους και οι επίσκοποι στέλνουν τις επιστολές στο λαό και τους καλεί, όχι όλοι βέβαια, όχι όλοι, τους καλεί να μένουν σε ησυχία. Προσέξτε όμως εδώ κάτι. Υπάρχουν δύο έννοιες στην ιστορία που πρέπει να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη. Εάν δεν τις λάβουμε σοβαρά υπόψη, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τα ιστορικά φαινόμενα. Ποιες είναι αυτές? Είναι η έννοια του φαίνεστε και η έννοια του είναι. Δηλαδή, προς τα έξω πρέπει να φαίνεται ότι κάνω κάτι, στην πραγματικότητα όμως είμαι κάτι άλλο. Ως εκ τούτου, η Εκκλησία έπρεπε να φαίνεται ότι υπακούει στις εντολές της πύλης, της υψηλής πύλης. Στην πραγματικότητα και οι ίδιοι επαναστάτες ήξεραν πως οι επιστολές που έστελνε ο Πατριάρχης ή ο Επίσκοπος που τους καλούσε να μένουν σε ησυχία ήταν εκ του θεσμικού τους ρόλου και δεν τους έδιναν και πολύ σημασία. Εξηγώ. Μπορεί ο κόσμος να ήταν στο μεγαλύτερο ποσοστό του αγράμματος, αλλά είχε αντιληπτική ικανότητα. Είχε την αντίληψη δηλαδή ότι μας το λένε επειδή αυτό επιβάλλει. Μας το λένε επειδή το πει ο Σουλτάνος να το πει. Ναι. Ακριβώς, ο θεσμικός του ρόλος. Γι' αυτό και έχει σωθεί η επιστολή που στέλνει ο Υψηλάντης προς τον Κολοκοτρώνη, όταν τον αφόρησε ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, την οποία λέει τα αφοριστικά μην τα λαμβάνετε σοβαρά υπόψη. Γίνονται δια της βίας και άνευ της θελήσεως του Πατριάρχου.
Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, την έννοια του φαίνεστε και του είναι, για να κατανοήσουμε τα ιστορικά φαινόμενα. Άρα, εκ του θεσμικού της ρόλου, η επίσημη εκκλησία και οι αρχιερείς έπρεπε να ταχθούν εναντίον της Επανάστασης. Βέβαια, δεν συνέβη πάντα αυτό και βέβαια στις περισσότερες των περιπτώσεων όλη την οργή των Οθωμανικών αρχών την εξαπέλυσαν απέναντι στους επισκόπους και στους απλούς ιερείς. Σωστά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο μεγάλος Αρμπεντές όπως ονομάστηκε, δηλαδή Αρμπεντές στα τουρκικά μεταφράζεται ως διαμάχη ή σύγκρουση, έχει μείνει στην ιστοριογραφία ο μεγάλος Αρμπεντές, οι σφαγές δηλαδή που έγιναν στο Ηράκλειο τον Ιούνιο του 1821, στις οποίες σφαγές έσφαξαν οι Τούρκοι το Μητροπολίτη Κρήτης Γεράσιμο Παρδάλη, τους επισκόπους Νεκνοσούν Νεόφυτο, τον Χερονίσου Ιωακήμ, το Λάμπης και Σφακίων Ιερόθιο, τον Σιτία Ζαχαρία και μάλιστα και ένα τιτουλάριο επίσκοπο Διουπόλεως, όπως ονομαζόταν, τον Καλίνικο. Και στο τέλος, για να μην σας το πολυλογώ, είχε μείνει απόλυτη η ιεραρχία του νησιού μόνο ένας ιερέας που κι αυτός πέθανε από λοιμό. Και έμεινε ουσιαστικά μετά την Επανάσταση του 1921 η Εκκλησία της Κρήτης ακέφαλη, χωρίς ιεράρχες. Αυτά για να τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας για το ρόλο της Εκκλησίας, το θεσμικό της ρόλο, το πραγματικό της ρόλο. Άραστε, όπως σας προανέφερα, ο Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος Παρδάλης, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι είχε μοιηθεί στη φιλική εταιρεία. Αυτό που μας είπατε στην αρχή της εκπομπής. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που σας είπα. Εκτός βέβαια από αυτόν υπήρχαν και άλλοι ιερωμένοι, δηλαδή όταν ξεσπάει, για παράδειγμα, η Επανάσταση, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του ηγουμένου της Μονής Πρέβελη, του Μελχισεδέκ Τσουδερού, που ύψωσε πρώτος το Μάρτιο του 1921 τη σημαία της Επανάστασης. Και υπήρξαν φυσικά και άλλοι ιερείς και αρχιερείς που γνώρισαν τα αντιστηρά αντίπεινα των Οθωμανικών αρχών. Κρητικοί συμμετείχαν σε εθνοσυνελεύσεις. Βεβαίως, άλλη μία παρανόηση. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν συμμετείχαν οι κρητικοί στις εθνοσυνελεύσεις και αυτό το εδράζουν στο γεγονός ότι στην πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου δεν αναφέρεται κάποιοι ως εκπρόσωποι της Κρήτης. Θα εξηγήσω λοιπόν. Στην πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου υπάρχουν εκπρόσωποι πληρεξούσιοι από διάφορα μέρη όπως την Ανατολική Χέρσο, της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, της Πελοποννήσου και των νήσων. Ξέρετε ποια είναι τα νησιά? Δεν είναι όλα τα νησιά. Είναι οι Σπέτσες, η Ύδρα, τα Ψαρά και η Κάσος. Αυτό, επειδή στην πρώτη λοιπόν εθνοσυνέλευση δεν αναφέρεται η Κρήτη, λένε δεν συμμετέχουν. Δεν ισχύει όμως αυτό για τις επόμενες εθνοσυνελεύσεις. Δηλαδή, στην εθνοσυνέλευση, για παράδειγμα, του Άστρους το 1823, εντοπίζουμε τα ονόματα 5-6 σημαντικών πληρεξουσίων, ονομάζονταν χαρακτηριστικά παραστάτε και πληρεξούσι της πατρίδος, έτσι ονομάζονταν. Και ενδεικτικά σας αναφέρω ονόματα όπως του Ζαχαρία του Πρακτικίδη, του Εμμανουήλ Αντωνιάδη, του Χάτζη Αναγνώστη Παυλάκη και άλλων. Στην Εθνοσυνέλευση σας είπα στο Άστρος. Θα σας πω όμως την επόμενη Εθνοσυνέλευση. Στην Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας. Και εκεί συμμετέχουν κληρικοί και μάλιστα ο Νικόλαος Ρενιέρης γίνεται κατόπιν, αν θέλετε, πρότασης του ίδιου του Κολοκοτρώνη, πρόεδρος της συνέλευσης. Και τέλος, στην Εθνοσυνέλευση του Άργου, την τέταρτη Εθνοσυνέλευση του 1829, εντόπισα τα ονόματα 28 πληρεξουσίων της Κρήτης στην Εθνοσυνέλευση. Άρα λοιπόν η παρουσία της Κρήτης στις Εθνοσυνελεύσεις είναι δυναμική και είναι και συνεχίζεται να είναι, γιατί οι κρητικοί προσπαθούν με κάθε μέσο να συμπαρασταθούν στους υπόλοιπους αδελφούς τους από την Πελοπόννησο, από τη Στερεά, και να συνταχθούν όλοι στον αγώνα για την Ελευθερία. Γενικά, κύριε Χαλκιαδάκη, οι κρητικοί πάντα ήταν ετοιμοπόλεμοι, αν μου επιτρέπετε τον συγκεκριμένο όρο, συμμετείχαν σε όλους τους εθνικούς αγώνες και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και στις αρχές του 20ου αιώνα και πολιτικά. Βεβαίως. Συμμετείχαν, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι μπορεί
η επανάσταση που περνάει από διάφορες φάσεις και φτάνει το 1830 που η Κρήτη με το πρωτόκολλο του Λονδίνου πια δεν ενσωματώνεται στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, αλλά ουσιαστικά δίδεται μετά στην Αίγυπτο ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που προσέφερε ο Μοχάμεντ Άλι στον Σουλτάνο Μαχμούτ τον Δεύτερο. Βλέπουμε λοιπόν οι κριτικοί να συνεχίζουν να αντιδρούν σε αυτό το πράγμα, να υποβάλλουν ένα υπόμνημα προς τους Έλληνες, που ονομάζεται αλλιώς question crétoise, δηλαδή το κριτικό ζήτημα, το ζήτημα της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, που αποτέλεσε τμήμα του λεγόμενου ανατολικού ζητήματος, απασχόλησε όλη την ευρωπαϊκή διπλωματία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. Έχουμε επαναστάσεις που έγιναν στο νησί καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα από τους χριστιανούς Κρήτες, μέχρι και την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα το 13, αλλά και πριν από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα το 13, βλέπουμε τους κριτικούς να συμμετέχουν στους εθνικούς αγώνες, να συμμετέχουν στο μακεδονικό αγώνα. Είναι πάρα πολλοί οι κριτικοί που συμμετέχουν ως εθελοντές. Είναι τεράστιος ο αριθμός τους συγκριτικά με άλλες περιοχές της Ελλάδας που συμμετέχουν στο μακεδονικό αγώνα. Οι περισσότεροι εθελοντές, νομίζω, στο μακεδονικό αγώνα ήταν κριτικοί, ήταν από την Κρήτη. Ακριβώς. Μάλιστα, αναφερθήκαμε, κύριε Χαλκιαδά. Και φυσικά, αν μου επιτρέπετε, πολύ σημαντικό, επειδή αναφερθήκαμε κυρίως σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, σημαντικός είναι και ο ρόλος των πολιτικών κριτικής καταγωγής, με κύριο και χαρακτηριστικότερο τον Ελευθέριο Βεντζέλο. Κλείνοντας, κύριε Χαλκιαδάκη, αναφερθήκαμε σε μία παρανόηση και σε μία παραπληροφόρηση αναφορικά με το ρόλο της Κρήτης στην Ελληνική Επανάσταση του 21, που οφείλεται αυτή η παραπληροφόρηση πού, διαχρονικά. Θα σας πω. Η παραπληροφόρηση αυτή ξεκίνησε από το έργο του Τρικούπιου που μέμφεται τους κριτικούς ότι τάχα άργησαν στην Επανάσταση. Ωστόσο, η παραπληροφόρηση αυτή διαιωνίστηκε στην πορεία του χρόνου, ίσως γιατί κάποιοι δεν έκατσαν σοβαρά να δουν πραγματικά το ρόλο της Κρήτης στο πλαίσιο της ευρύτερης ελληνικής επανάστασης. Ως εκ τούτου, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι η Κρήτη έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, όπως είπα και πριν, γιατί απασχόλησε σημαντικές δυνάμεις, Οθωμανικό στρατό, Αιγυπτιακό στρατό, που αυτές οι δυνάμεις, εάν υποθέσει, βέβαια δεν γράφεται η ιστορία, αλλά θα μου επιτρέψετε να κάνω μια υπόθεση, γιατί και εγώ αυτό που λέμε με υποθέσεις, δεν γράφεται η ιστορία, αυτό λίγο πολύ είναι δεσμευτικό. Γιατί να μην μπορείς να κάνεις μια υπόθεση εργασίας. Λέω λοιπόν ότι αυτές οι δυνάμεις, εάν δεν υπήρχε η Κρήτη να απασχοληθούν, θα διοχετεύονταν στην περιοχή της Πελοποννήσου και της Τερεάς και ενδεχομένως, με βάση τα δεδομένα της εποχής, να μπορεί σαν να καταστήλουν την Επανάσταση. Και δεν υπήρχαν και οι προϋποθέσεις που μας είπατε, κύριε Χαλκιαδάκη. Ακριβώς. Άρα, μιλάμε για ένα δύσκολο εγχείρημα υπό δύσκολες προϋποθέσεις που προσέφερε πολύ σημαντικές υπηρεσίες στον ελληνικό αγώνα για την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Μάλιστα. Κύριε Χαλκιαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Πολλά τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν με αφορμή και την συμπλήρωση 200 ετών και την αυριανή ημέρα, βέβαια, της 25ης Μαρτίου. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.